Κύριε Παπαλάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη. Λοιπόν, ξανά μανά τα ίδια αυγουστιάτικα κιόλας, και πάνω που ο κόσμος πήγε λίγο να χαλαρώσει, ξαναμπαίνει σε μια κατάσταση με 35 βαθμούς Κελσίου, κύριε Παπαλάμπρο. Μπορείς να το βάλεις αυτό το πράγμα? Κύριε Νασούλη, είναι απαραίτητο. Φτάσαμε και λόγω της εισαγωγής, αν θέλετε, ξένων κρουσμάτων από άλλες χώρες. Ναι. Φτάσαμε να έχουμε έναν ανισχυτικό αριθμό κρουσμάτων, ναι, σε ημερήσια βάση. Mm-hmm. Οπότε, για να μην περάσουμε ξανά τα ίδια, που δεν νομίζω ότι θα το ξαναδέξει, ναι, ούτε ο εμπορικός κόσμος, ούτε, ναι, και ψυχικά ο καθένας μας. Σωστά. Είναι απαραίτητη η χρήση της μάσκας. Μάλιστα. Εγώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή στον κόσμο, γιατί χθες ήταν δεύτερη μέρα που το μέτρο ίσχυε. Και ο κόσμος ήταν απαθής. Δηλαδή έμπαινε μέσα φαρμακεία, τον βλέπατε να μπαίνει παντού χωρίς να τον νοιάζει τίποτα, έτσι? Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, και το θεωρώ μεγάλη ανευθυνότητα, και το θεωρώ ανευθυνότητα σε μια πόλη που πλήρωσε ακριβά το μάρμαρο. Στοχοποιήθηκαν επαγγελματικές μερίδες ανθρώπων άνευ λόγου, έτσι, από αυτούς τους ίδιους που τώρα δεν φοράνε μάσκα. Ναι. Δηλαδή, έλεος. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η κατάσταση, ναι, και πόσο χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας. Έτσι. Αυτό το λέτε πράγματα, όχι μόνο ως πρόεδρος των φαρμακοποιών, το λέτε και ως αντιπρόεδρος, νομίζω, του... είναι σωστή η εκφράση. Κύριε Νατσούλη, δεν έχει σημασία. Του νοσοκομείου. Το λέω ως επιστήμον υγείας, ναι, ναι, το λέω ως επιστήμον υγείας, έτσι, που ασπάζεται και επικροτεί αυτά τα μέτρα, διότι είναι για την προστασία και το συμφέρον όλων μας. Εντάξει. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από την εκπομπή σας και αν θέλετε και μέσω του site σας να βάλετε κάποια διαφήμιση, να ενημερώνετε συνέχεια τον κόσμο, έτσι, ώστε να υιοθετήσει το μέτρο. Πάντως, βλέπω εδώ πραγματικά ότι μπαίνει ο κόσμος, λέει, και σε σούπερ, ακόμη και υπαλλήλους βλέπει χωρίς μάσκα. Γιατί τώρα και σε κατάστημα να μπεις και τα λοιπά, πάντα χρειάζεται η μάσκα. Βλέπουν και άλλοι αυτό που βλέπετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχουν μάσκες πια έξω. Δεν φοράει ο κόσμος μάσκα. Αυτό είναι πρόβλημα τραγικό, πραγματικό. Κύριε Νατσούλη, είναι τραγικό, γιατί δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία από μόνοι μας είπαμε ότι τελείωσε. Πόσο πάνε οι μάσκες τώρα, κύριε Παπαλάμπρο, με την ευκαιρία, πόσο πάνε οι μάσκες? Κύριε Νατσούλη, οι τιμές είναι περίπου στα επίπεδα, τέλος πάντων, δεν λέω προ-κορονοϊού. Όχι, ναι, περίπου, ναι. Τώρα είστε περίπου στα 50 λεπτά. Περίπου στα 50 λεπτά η μάσκα. Εκεί. Μεσοσταθμικά σας λέω πάντα, γιατί εξαρτάται. Πόσες μάσκες θα χρειαστεί την ημέρα ο κόσμος, πιστεύετε? Ένας που βγαίνει έξω και πηγαίνει από κατάστημα σε κατάστημα και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Τι μάσκα θα χρειαστεί? Αυτή η τριών στρώσεων, η απλή χειρουργική, σε συνεχή χρήση κρατάει 2-2,5 ώρες. Εξαρτάται πόσο θα καθυστερήσει ο άνθρωπος στην τράπεζα. Άρα θέλεις 1-2 ευρώ τη μέρα για μάσκες. 1-2 ευρώ τη μέρα, 4 μάσκες νομίζω ότι είναι πάρα πολλές για καθημερινή χρήση. Εντάξει, εννοείται ότι όταν περπατάς έξω, ας πούμε, και δεν υπάρχει συγχρονισμός, μπορείς και να τη βγάλεις, οπότε εξασφαλίζεις λίγο περισσότερο τη διάρκεια της χρήσης. Μάλιστα, μάλιστα. Ελπίζω να συμμορφωθούμε. Πραγματικά, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, ειδικά οι θερμοκρασιακές, γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πούμε ότι πια είναι παντού και τα πρόστιμα. Βέβαια δεν θέλω να πούμε πολλά για τα πρόστιμα, αλλά όπου σας βρούνε... 150 ευρώ, όχι να το πούμε. Είναι όχι, 150 να το πούμε, ευρώ. Να το πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ο στόχος το πρόστιμο. Αυτό θέλω Εννοείται, να πω. Εννοείται, όχι. Αλλά όπου σας βρούνε, αμήλικτα 150 χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι. Το ρίχνουν το πρόστιμο χωρίς καν να καταλάβετε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και χθες νομίζω ότι υπήρχε και συνεργείο που ήταν και και στη Λαϊκή, και κάποια μαγαζιά εδώ της περιοχής τα επέβλεψε. Ορθώς έκανε, λέει, φυσικά, έτσι δεν το συζητώ. Άσχετα που έχει γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα με τη μάσκα, γιατί σωστά τώρα και ο Μάκης εδώ, ο κρατής μας, μας στέλνει όλα αυτά που είχαν ακουστεί, μια μάσκα, μια χωρίς μάσκα, μια όταν τη φοράς τη μάσκα είναι πρόβλημα και αυτό για την υγεία σου, πολλές ώρες, είναι ανθυγιεινό, έτσι. Και να φοράς πολλές ώρες και τη μάσκα είναι και αυτό ανθυγιεινό όμως, κύριε Παπαλάμπρο, έτσι. Κύριε Νατσούλη, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που είμαστε, νομίζω ότι πρέπει να επιλέγουμε πάντα το λιγότερο κακό. 0,70 λέει εδώ η ακροάτριά μας η κυρία Ρούλα. 0,70 την πήρε από φαρμακείο.
Κοιτάξτε, τσιμπάνε κύριε Παπαλάμπρο, τσιμπάνε. Σας λέω, είναι, εξαρτάται από τον κάθε εισαγωγέα το τι τιμή δίνει στις αποθήκες. Δεν είναι ότι τσιμπάμε τα φαρμακεία. Επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες αυτών των προϊόντων. Είμαστε φαρμακεία, παύλα, καταστήματα λιάν εμπορίου. Οπότε και εμείς, επειδή σωστά, δεν κάνουμε. Αλλά ξέρετε τι πιστεύω στο τέλος θα γίνει. Υπό τον φόβο των 150 ευρώ του προστίμου, θα πάρω μια μάσκα 0,70 και θα τη βάζω παντού μόνο και μόνο για να μην φάω το πρόστιμο και όχι για να προστατευτώ. Καταλάβατε. Πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς οι φαρμακοποιοί με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Εντάξει, παίρνετε μια τιμή, πουλάτε σε αυτή την τιμή, αλλά πιέστε κι εσείς τους προμηθευτές σας. Στην Ανατσούλη εννοείται ότι ο καθένας προσπαθεί να πάρει την καλύτερη δυνατή τιμή. Δεν το συζητώ. Εννοείται ότι προσπαθούμε. Εγώ σας είπα και εν μέσω κορονοϊού, αν θυμάστε, ότι τα περισσότερα φαρμακεία της Καστοριάς δεν διέθεταν μάσκες, διότι δεν θέλουν να υποκύψουν στον εκβιασμό του να πουλάνε ένα 20 και ένα 40. Μάλιστα. Έτσι. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μου δεν είχε μάσκες στην εποχή του κορονοϊού, όταν υπήρχε, ας πούμε, το μεγάλο μπαμ, διότι οι μάσκες βγαίνανε περίπου ένα 10, ένα 20 χονδρική σε εμάς. Μάλιστα. Εντάξει. Πόσο να πουλήσεις, ένα 70, ένα 80 μάσκα και να είσαι μια ζωή στιγματισμένος σε αυτή τη μικρή κοινωνία που ζούμε, ότι μου πούλησε μάσκα τότε 2 ευρώ και ένα 80. Οι περισσότεροι λόγω επιλογής αυτής δεν είχαμε μάσκες εκείνη την εποχή, κύριε Νατσού. Ναι, αυτό το τώρα, θέμα τα είχαμε πει και τότε. Τα είχαμε τώρα πει τα πράγματα σας λέω. Δηλαδή μπορεί να έχουν διαφορές το δεκάλεπτο. Εκεί δεκάλεπτο, εικοσάλεπτο, εκεί να παίζουμε. Δεν είναι κάτι το τραγικό αυτή τη στιγμή. Τώρα, έχουν βγει έξω, βλέπετε ότι γίνονται και έλεγχοι από την άλλη, γιατί στα ρεπορτάζ τηλεοράσεις βλέπουμε εκεί σταματάνε λεωφορεία, σταματάνε αυτοκίνητα, σταματάνε ταξί. Εχθές στη Λαϊκή νομίζω ότι υπήρχε συνεργείο και επισκέφθηκε και κάποια γύρω μαγαζιά, έτσι πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά εν τάση περιπτώσει νομίζω ότι έγινε ήδη κάποιος αρχικός έλεγχος για να δούμε αν τηρείται ή όχι το μέτρο. Ναι. Τώρα, εδώ το παίρνω και εξή. Άρα, μας προτρέπεται να φοράμε μάσκα γνωρίζοντας ότι δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία, ρωτά εδώ το επόμενο μήνυμα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Λέω σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να επιλέξουμε το δυνατότερο κακό. Αυτό που μπορεί να φέρει μία μάσκα μετά από πολύ ωραία χρήση είναι μία δύσπνια τέτοια που να προκύπτει. Γιατί από αναπνέει τον αέρα σου. Τέτοια, το διοξίδιο ακριβώς, του άνθρακα. Αναπνέει το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι. Αυτό αν βγάζεις τη μάσκα κάθε μία ωρίτσα, αν τη βγάζεις ένα τεταρτάκι και μπορείς να βγεις έξω στον καθαρό αέρα να εισπνεύσεις, τελειώνει η ιστορία. Δεν έχουμε θέμα. Ξανανεβαίνουν τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και είναι όλα και. Αυτό το ξέρω, είναι ότι ξανααναπνέεις τον αέρα σου. Και εμείς σε 9 ώρες σχεδόν την ημέρα φοράμε τη μάσκα. Ξέρω τι σημαίνει να φοράς μάσκα, αλλά σας λέω ότι υποστηρίζω ακράδαντα το μέτρο, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο προστασίας αυτή τη στιγμή. Έγινε, κύριε Παπαλαμπρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος βασικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί. Δεν σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να σεβαστεί τουλάχιστον τον διπλανό του. Έτσι θα πρέπει να το δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαλαμπρό. Καλημέρα.